Στις 28 Ιούλη συμπληρώνονται 42 χρόνια από την εψυχρό δολοφονία της συντρόφισσας Σωτηρίας Βασιλακοπούλου έξω από την πύλη της Έτμα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη σχολή της, για να τιμήσουμε τη μνήμη της, δίνοντας υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα της μέχρι το τέλος. Η Σωτηρία Βασιλακοπούλου δολοφονήθηκε από την εργοδοσία της Έτμα, την ώρα που μαζί με άλλους συντρόφους της, φοιτητές και εργάτες, μοίραζαν προκηρύξεις στους εργάτες της Έτμα, καλώντας τους επανεργατική συγκέντρωση ενάντια στην ακρίβεια και σε μέτρα λιτότητας που είχε αποφασίσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η εντολή της εργοδοσίας ήταν σαφής, να μην πάρουν οι εργάτες τις προκηρύξεις του ΚΚΕ για κανένα λόγο. Με το σχόλασμα η εργοδοσία φυγαδεύει τους εργάτες μέσα στα λεωφορεία που φεύγουν με μεγάλη ταχύτητα. Ένα από αυτά, με οδηγό τον μπράβο της εργοδοσίας Χαρίτο, παρασέρνει τη Σωτηρία που αφήνει εκεί την τελευταία της πνοή. Η δολοφονία της Σωτηρίας, καθώς και τα γεγονότα που ακολούθησαν, αποδεικνύουν ότι το κεφάλαιο μπορεί να γίνει αδίστακτο όταν πρόκειται να προστατέψει τα κέρδη του. Το παράδειγμα της Σωτηρίας δείχνει ότι οι νόμοι και η δικαιοσύνη υπάρχουν μόνο για να εξασφαλίζουν το ιερό και αναφέρετο δικαίωμα των μονοπωλίων να ξεζουμίζουν τους εργάτες και τις οικογένειές τους. Ότι η δημοκρατία και η ελευθερία σταματάνε έξω από τους χώρους δουλειάς. Άλλωστε, η δολοφονία της Σωτηρίας έγινε τη δεκαετία του 80, τότε που, όπως μας λένε, εδραιώθηκε η δημοκρατία. Στο παράδειγμα της Σωτηρίας εκφράστηκε η σχέση μεταξύ του φοιτητικού και του εργατικού κινήματος. Αν και φοιτήτρια, η Σωτηρία δεν δρούσε μόνο μέσα στο αμφιθέατρο. Έπεσε έξω από την πύλη του εργοστασίου σε μια από τις εξορμήσεις της σπουδάζουσας νεολαίας για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των εργαζομένων. Η Σωτηρία πάλευε για να γίνει πράξη το σύνθημα «Φοιτητές εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά», δίνοντας απάντηση σε όσους χλεβάζουν και συκοφαντούν τους αγώνες του ταξικού εργατικού κινήματος, σε όσους διακηρύσουν τη δίθεν ανεξαρτησία του φοιτητικού κινήματος. Ο νόμος πλαίσιος για τα ΑΕΗ, που ψηφίστηκε λίγες μέρες πριν στη Βουλή και μετατρέπει το Πανεπιστήμιο σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, από όπου θα ψωνίζουν οι φοιτητές πιστωτικές μονάδες και πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων, έχει ήδη καταδικαστεί στους δρόμους, έχει απορριφθεί στις συνειδήσεις φοιτητών και εργαζομένων. Μπορεί και πρέπει να μείνει στα χαρτιά, μαζί με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τους νόμους για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, τον απεργοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, που μια σειρά κλάδη και σωματεία με τους αγώνες τους τον κατάργησαν στην πράξη. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται με το ενδεχόμενο επέκταση και γενίκευσή του να γίνεται ολοένα και πιο ορατό. Μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση είναι πιθανή σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή μας. Μπροστά μας θα επανέλθουν νέα διλήμματα, προκειμένου να μας χειραγωγήσουν για να αποδεκτούμε να μετράμε τη ζωή μας με το σφαγονόμετρο. Θα εντείνεται ο καυγάς ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιπών, για το ποιος είναι πιο ικανός να εγγυηθεί για λογαριασμό της αστικής τάξης την πολυπόθητη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Μπροστά στο δίλημα με τη σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής που μας τσακίζει ή με την οργάνωση της πάλης και τη συλλογική διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, έχουμε την πείρα να απατήσουμε. Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι, αν κατάφεραν έστω και το παραμικρό, ήταν γιατί στηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις, στη δική τους πάλη. Δεν υπάρχουν σωτήρες που θα τους σώσουν, αν οι ίδιοι δεν σηκώσουν κεφάλι, δεν ξεπεράσουν το φόβο και τη μυρολατρεία και δεν μετατρέψουν την αγανάκτηση και την οργή τους σε οργανωμένη δύναμη και δράση. Έχουμε συνείδηση ότι ο αγώνας που δίνουμε είναι σκληρός και δύσκολος, με ανόδους και πισωγυρίσματα. Έχουμε όμως οδηγό την ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος, τους ήρωες της τάξης μας, για να τον βαδίσουμε μέχρι το τέλος.